Σάρακτσε, είμαι από την Κωνσταντινούπολη. Έχω τελειώσει τη σχολή μηχανικών, δούλευα στον πύργο των Αθηνών. Σαν χόμπι έχω τον αθλητισμό στο στίβο, ιδιαίτερη προτίμηση τους μαραθωνίους και μεγάλων αποστάσεων. Και από πότε ξεκινήσατε να ασχολιώσετε με τον αθλητισμό και με το τρέξιμο σε δρόμους μεγάλων αποστάσεων? Ξεκίνησα από τα 15 μου χρόνια, όταν είχα γραφτεί στο σύλλογο, στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο, με προπονητή τον Παπα Βασιλείου, τον Γιώργο, παλιό πρωταθλητή στα 3.000 μέτρα χ. Από εκεί αυτός μου έδωσε το ένα πρόγραμμα και σιγά σιγά άρχισα να μπαίνω στο πρόγραμμα με τον Εθνικό, στους αγώνες. Πρώτα τα 5 χιλιόμετρα, μετά τα 10, ανώμαλο δρόμο, και στην εποχή που πριν γίνει το στάδιο, το Ολυμπιακό στάδιο. Άρχισα να κάνω προπονήσεις γερές και σιγά σιγά έκανα τον πρώτο μου μαραθώνιο στο 1975, ο πρώτος μου μαραθώνιος. Από το 1975 λοιπόν ο πρώτος μαραθώνιος. Γνωρίζω ότι προπονιόσαστε ακόμα. Σε πόσους μαραθώνιους έχετε πάρει μέρος μέχρι τώρα και εξακολουθείτε να μετέχετε σε αγώνες ή και σε άλλους δρόμους εκτός από το μαραθώνιο? Έχω κάνει μέχρι τώρα γύρω στους 52 μαραθώνιους. Προσπαθώ να συνεχίζω τις προπονήσεις. Οι προπονήσεις πάντοτε πρέπει να υπάρχουν, γιατί αν δεν έχεις κάνει προπόνηση και μια προετοιμασία, δεν μπορεί να κάνεις καλούς μαραθώνιους. Mm-hmm. Και εκτός από τους μαραθώνιους, προσπαθώ να κάνω και τις μεγάλες αποστάσεις. Έχω κάνει ήδη αρκετές, ήδη έχω πάρει κάποια μετάλλια και συνέχεια βρίσκομαι σε κίνηση. Είπατε πριν και σε άλλες μεγάλες αποστάσεις. Είχα την εντύπωση ότι οι δρόμοι μεγάλων αποστάσεων είναι τα 5.000 μέτρα, τα 10.000 μέτρα, ο μαραθώνιος. Υπάρχουν και άλλες αποστάσεις μεγαλύτερες δηλαδή? Υπάρχουν και κάποιες μεγάλες αποστάσεις, μεγαλύτερες από το μαραθώνιο, το 42 χιλιόμετρο, το οποίο πρέπει να κάνεις, βέβαια και στο μαραθώνιο, πρέπει να κάνεις ένα καλό χρόνο για να μπορέσεις να κάνεις και μια απόσταση. Η απόσταση είναι αυτή. Των 50 χιλιόμετρων η μεγάλη απόσταση, 70, 80 και κάπως μεγάλο των 100 χιλιόμετρων. Λοιπόν, σε αυτές τις αποστάσεις έχω τρέξει. Έχω τερματίσει. Όχι όλες, υπήρχαν πολλές που εγκατέλειψα. Αλλά προσπάθησα και σε κάποιες τερμάτισα. Θέλει μια διαφορετική προπόνηση από το μαραθώνιο. Θέλει κάποιες αποστάσεις χιλιόμετρων, θέλει κάποιες αποστάσεις interval που λέμε. Ξεκινάμε με τα 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα και σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Από ό,τι κατάλαβα, οι άλλες αποστάσεις έχουν μπει κάπως τυχαία, να είναι 50, 70, 80, 100 χιλιόμετρα. Μου ήρθε στο μυαλό τώρα το εξής. Ο μαραθώνιος στηρίζεται στο ότι έτρεξε ο αρχαίος ο πλήτης από το μαραθώνα στην Αθήνα για να αναγγείλει τη νίκη. Μου ήρθε στο μυαλό τώρα ότι επίσης κάποιος άλλος έτρεξε από το μαραθώνα στη Σπάρτη. Μπορεί να γίνει τόσο μεγάλο δρόμος? Είναι δυνατό αυτό? Είναι αληθινό αυτό το πράγμα? Ιστορικά λένε ότι ο Φιδιππίδης, ο ημεροδρόμος, πήγε από την Αθήνα στη Σπάρτη. Δεν ξέρουμε ακόμα σίγουρα ποιο μονοπάτι ακολούθησε. Ή με το άλογο ή με τα πόδια. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό που έκανε στην Αθήνα θα το έκανε και στην Αθήνα Σπάρτη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πολύ κουραστικό. Ξεκινήσανε αυτό τον αγώνα με 36 ώρες. 36 ώρες μέχρι να κάνει ο τελευταίος Αθήνα Σπάρτη. Και αν μπορεί, αν δεν μπορεί, το σταματάνε. Σε 36 ώρες θα πρέπει να μπορέσει να κάνει αυτή την απόσταση. Βάζεις τα δυνατά σου. Το Σπάρτακο γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Είναι παγκόσμια οργάνωση. Είναι
πρόκειται και από, και από Έλληνες, από Έλληνες στην, στην Ομοσπονδία μέσα, και από εδώ και στο εξής, μετά τους Άγγλους, θα είναι κάθε, κάθε χρόνο γίνεται το σπάρτομο από Έλληνες, από ελληνικό σύνδεσμο. Προφανώς είναι μεγάλη δυσκολία να τρέξει κανείς 245 χιλιόμετρα από την Όπατε σε κάποιο χρονικό όριο, περίπου πόσο είναι αυτό το... Πόσο κάνουμε να τρέξει αυτή την απόσταση? 36 ώρες πρέπει να κάνει ο τελευταίος. Αυτός που έχει κάνει αυτή την απόσταση και έχει κάνει ρεκόρ είναι ο Γιάννης Σοκούρος. Ο Γιάννης Σοκούρος που έχει κάνει 21 ώρες, 13 πρώτα, 44 δεύτερα. Έχει κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν τον έχει φτάσει κανένας. Παραμένει το ρεκόρ του και προσπαθούν τώρα και οι άλλοι να κάνουν, να φτάσουν σε κάποια, σε κάποιο επίπεδο. Η Ομοσπονδία, ο ΣΕΓΑΣ, το κράτος, οτιδήποτε, κάποιος φορέας σας στηρίζει, ειδικά σε αυτήν την προσπάθεια? Δεν νομίζω. Γιατί αν μας στηρίζει, θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Γι' αυτό και προσπαθούμε με χορηγούς. Ο ΣΕΓΑΣ, όπως είπα και προηγουμένως, ότι για να κάνει κάτι θα πρέπει να φαίνεται. Δυστυχώς δεν φαίνεται, δεν θέλει να κάνει ο ΣΕΓΑΣ. Έχει τη δική του γραμμή, δεν θέλει να μπλεχτεί, γιατί αν μπλεχτεί να φαίνεται μόνο ο ίδιος, από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο έτσι, το οικονομικό, είναι και το ηθικό για έναν αθλητή να μπορεί να έχει την κρατική αυτή παρακολούθηση. Ποιο είναι αυτό που σας κινεί εσάς, ποια που σας δίνει τη δύναμη για να καταβάλλετε όλη αυτή την προσπάθεια και να τερματίσετε ή να πάτε όσο πιο μακριά γίνεται? Ναι, ναι. Αυτή η δύναμη είναι έτσι, η προσπάθεια που να τελειώσεις αυτό τον αγώνα, να τερματίσεις, να κατέβεις κάτω στη Σπάρτη, να ανέβεις πάνω, να πιάσεις το άγαλμα του Λεωνίδα και να πεις ότι έκανα ένα άθλο. Γι' αυτό προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να κάνουμε περισσότερα χιλιόμετρα, γιατί ο στόχος μας είναι αυτός. Αυτά που έκανε φυσικά ο Φιλιππίδης, το σκεφτόμαστε γιατί να μην το κάνουμε και εμείς. Προσπαθούμε τότε να πάμε όσα χιλιόμετρα μπορούμε. Εκείνη τη στιγμή, στο δρόμο, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι αυτό. Δηλαδή, αφήνεις την κούραση και σκέφτεσαι ευχάριστα πράγματα. Τον επόμενο σταθμό, τον επόμενο, όσο μπορούμε πιο κοντά στη Σπάρτη. Και αυτό μας ευχαριστεί. Θέλουμε κάτι παραπάνω. Ένας αγώνας να ξεκαθαρίσουμε τον εαυτό μας. Ακριβώς. Κάθε φορά να γινόμαστε πάντα, πάντα. Και με τα προβλήματα, είτε πόνοι, είτε οτιδήποτε άλλο, όπως είπε και κάποιος μεγάλος αθλητής, πετάμε τους πόνους. Δεν έχουμε προβλήματα. Δεν έχουμε. Τότε, όταν θα πούμε αυτό το πράγμα, πράγματι αφήνουμε τον πόνο και βλέπουμε το στόχο μας.